Μεγάλο κύκλωμα που έβγαζε πλαστά έγγραφα σε του μετανάστε εντοπίστηκε στο κέντρο τη Αθήνα ο Παναγιώτης πληροφορίες Παναγιώτη Πυρόπουλο με πληροφορίε και εικόνε. Δουλεμπορικό διάβλο διακίνηση μεταναστών μέσω Τουρκία χρησιμοποιούσε εγκληματική οργάνωση που εξαρτώθηκε από την ασφάλεια Αττική. Μέσω Εύρου, ελληνικών νησιών, αεροδρομίων, σε συνεργασία με Τούρκου δουλεμπορού, έχουν οργανώσει περισσότερε από χίλιε περιπτώσει διακίνηση παράτυπου μεταναστών. Αυτό που είδαμε νωρίτερα ήταν το εργαστήριο που διατηρούσαν το κυρίαρχο, mm. το κύριο μάλλον, στον Άγιο Παντελεήμο. Μέσα σε αυτό είχαν μάλιστα και ειδικέ μήτρε κατάρτιση διαβατηρίων, προκειμένου να προμηθεύουν του μετανάστε να ταξιδεύουν σε χώρε τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη. Αυτό είναι το εργαστήριο. Εδώ βρέθηκαν οι μήτρε. Διατηρούσαν ακόμα και δύο τέτοιου είδου εργαστήρια πλαστών εγγράφων. Σπίτι στον Πειραιά είχε γίνει προαναχωρησιακό χώρο, δηλαδή εκεί διέμενα προσωρινά. Οι μετανάστε προκειμένου στη συνέχεια να προωθηθούν. Ε, μέσα σε αυτό βρέθηκαν 15 τουλάχιστον άτομα, τα οποία τι επόμενε ημέρε θα έπαιρναν αυτά τα παραποιημένα χαρτιά, είναι αυτό ο χώρο, προκειμένου στη συνέχεια να διακινηθούν σε χώρε τη Βόρεια Κεντρική Ευρώπη, όπω είπαμε. Η ταρήφα για κάθε πλαστό έγγραφο κειμενόταν από 200 ευρώ έω 1500 ευρώ. Για κάθε ταξίδι σε χώρα τη Βόρεια Κεντρική Ευρώπη από 4.000 ευρώ έω 12.000 ευρώ. Στην επιχείρηση, επιχείρηση. θα σου πω ότι συμμετείχαν 100 αστυνομικοί, επόπτευαν 9 εισαγγελεί, Εντοπίστηκαν 50 χώροι οικίε καταστήματα που χρησιμοποιούσαν στον εμπορικό κύκλωμα. Όπω επίση, να σα πω ότι συνέβησαν 20 άτομα μεταξύ των οποίων και εγκέφαλοι του κυκλώματο. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη.